Μετά από 24 χρόνια, το κουδούνι του σχολείου χτύπησε ξανά για τους απόφοιτους του 1989 του Τετάρτου Λυκείου Κοζάνης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου κτηρίου του Τετάρτου Λυκείου Κοζάνης σε κλίμα χαράς αλλά και συγκίνησης, αφού οι παλαιοί μαθητές και οι καθηγητές τους θυμήθηκαν στιγμές των σχολικών τους χρόνων. 24 χρόνια μετά, λοιπόν, πρόσωπα χαμογελαστά επιβεβαίωσαν στη συνάντηση πως οι δεσμοί των Θρανίων είναι άρρηκτοι όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Είμαστε σήμερα εδώ και υποδεχόμαστε οι συνάδελφοι της χρονιάς 1989-1990, τα παιδιά εκείνης της φουρνιάς. Ήταν μια μικρή φουρνιά, ήταν 3 τμήματα. Τότε για πρώτη φορά ήρθε και στο σχολείο μας ένα τμήμα αγγλικών, γιατί το σχολείο μας ήταν γαλλομαθές σύμφωνα με τα παλιά δεδομένα. Τώρα βέβαια σε όλα τα σχολεία γίνονται όλες οι γλώσσες. Είναι μια συγκινητική στιγμή. Κάποια παιδιά, οι συνάδελφοι, τα είδαμε για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια και υπάρχει μια φορτισμένη ατμόσφαιρα, όμως αυτές τις στιγμές πιστεύω ότι είναι απαραίτητες και για τα παιδιά και για μας που τους είχαμε μαθητές και όλοι οι συνάδελφοι είναι παρόντες σε αυτή τη μέρα της χαράς. Αποστολίδου Μαρία, Βάβου Βασιλική, Βλάχος Νεκτάριος, παρόν. Βοβός Γιώργιος, παρόν. Γάτας Αθανάσιος, παρόν. Γουλιάφα Δέσποινα, παρούσα. Ήμουν ο πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου του σχολικού έτους 1989. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και τους συμμαθητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος πολύ. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στο μαθηματικό μας, τον κύριο Αμαραντίδη. Η οργάνωση εξ ολοκλήρου στην κυρία Χριστοδούλου, που με τη βοήθεια του Γιάννη του Μπασίνα και μικρή συμμετοχή δική μου, βοήθησαν ώστε να γίνει η εκδήλωση αυτή που την είχαμε ξεχάσει εδώ και 4 χρόνια. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή πρώτη συνάντηση των παλιών συμμαθητών και συμμαθητριών από φύτων του έτους 1989 του Τετάρτου Λυκείου Κοζάνης. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και έτσι ένα όνειρο πολλών χρόνων γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Επίσης, θέλω να συγχαρώ όλους όσοι έτρεξαν εδώ και μήνες και κοπίασαν για να πραγματοποιηθεί η σημερινή μας συνάντηση.